Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Πρώτη φορά React. Ναι, πες το. Στο κανάλι. Θες να πεις κάτι, Πέτσα, πες το γρήγορα. Ναι, παιδιά, κάνουμε πρώτη φορά React στο κανάλι του DK. Νιώθω περήφανος γιατί αυτό που θα δείτε μόνο από τον τίτλο το έχετε καταλάβει ήδη. Είμαστε Hollywood Star. Τελείωσε. Πάει ο Πέτσας. Χάζος. Φίλος μας είναι. Ναι, εντάξει, να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το trailer, το official trailer που βγήκε για το Bricklayer, που είναι η πρώτη ταινία που παίξαμε Hollywood παραγωγής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας Ρωμαίο, DK, Πέτσας, Unique. The Bricklayer official trailer 2024. Θέλω να κάνω react video, όχι funny video. Όχι. React video στα αγγλικά του Πέτσα. 1 hour later. The Bricklayer official trailer. Όχι, 2024. Το λένε και έτσι, το λένε και αλλιώς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Πάμε. Ω, μπρο. Μπρο. Περιμέναμε τόσο καιρό γι' αυτό. Αυτό είναι Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι Θεσσαλονίκη, μπρο. Αυτό είναι κύριο που είχαμε πάει στη Θέρμη. Στα στούντιο. Και από πίσω είναι fake. Όλο το background είναι fake. Ναι, 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 blue screen ήταν. Φίλε, είχαν. Α, ναι, ναι, ναι. Είχαν ένα τεράστιο blue screen πίσω από το κτίριο και ήταν στη μέση του πουθενά. Για την προηγούμενη ταινία, έτσι. Στην προηγούμενη ταινία αυτό το κτίριο ήταν αεροπλανοφόρο. Μπρο, αυτό είναι δημαρχείο τη Θεσσαλονίκη, δες πώς έχει γίνει. Αυτό είναι δημαρχείο. Και είναι αμερικάνικη βάση, μου. Απίστευτο. CIA. Δημαρχείο Θεσσαλονίκη, ακραίο μέχρι τώρα. Να πούμε ότι είναι στις 5 μεγαλύτερες παραγωγές η Millennium Films του Hollywood. Ναι, 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 ισχύει. Αυτό είναι ο Ράντικ. Το Radic Magus τον έχω κάνει stand double στην Αριστοτέλους. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι είναι stand double, είναι ο Πέτσας ήταν κασκαντέρ. Όλοι ήμασταν κασκαντέρ, έτσι. Ο Πέτσας ήταν κασκαντέρ του συγκεκριμένου. Δηλαδή είχε μεταμφιεστεί και έκανε ντούμπλα ρε αυτό. Πώς το λέμε, ρε φίλε. Ναι, έκανε τα δύσκολα stunts. Αντί να πέσει αυτό στην πραγματικότητα. Αυτά που δεν μπορούσε να κάνει αυτό, θα κάνει ο Πέτσας. Ναι, αυτό ακριβώς. Εμείς ήμασταν κάποιοι, ας πούμε, από εμάς. Ήμασταν κυρίως απλά κασκαντέρ από πίσω. Νίνα Ντόμπρεβ, Άρον Έκχαρτ. Πλατεία Αριστοτέλους. Η καλύτερη σκηνή. Πλατεία Αριστοτέλους, να αρχίσουμε. Εκεί πάνω που ήταν ο Ράντικ, κανονικά νομίζω το χτυπάνει και πέφτει και κάνω εγώ το stunt. Πέφτει μαζί και ο Unique μαζί μου. Όποιοι έχετε δει εκείνη την περίοδο στο TikTok, είχε γίνει ένας χαμός. Είχε μια κοπέλα, νομίζω, είχε ανεβάσει ένα βίντεο που πηδάτε. Ναι, ναι, που πηδάμε. Ναι. Είχε γίνει τέρμα viral εκείνο το τέρμα βίντεο. Τέρμα viral, απλά δεν ξέρατε ποιοι 2-3 είναι. Εκατομμύρια. Ήταν ένα δύσκολο stunt που κάναμε εγώ και ο Πέτσας. Ναι, ναι. Από τη σκαλοσιά που πηδήξαμε. Ειδικά για πρώτο stunt. Εκεί που στάδιο. Πέφτουμε, ξαπλώνω εγώ κάτω και έρχεται ο Άρον Έκχαρτ και με βαράει, ξέρω εγώ, και όλοι νομίζαν ότι όντως με πέτυχε στο χέρι. Εν τω μεταξύ, αλλά δεν σαν, με πέτυχε. Σαν πρώτη εμπειρία, πώς σας φάνηκε όλα αυτά? Φιλέ, δηλαδή, πρώτη τέλει. Φορά όταν σας είπαν να σας γράψουν στην κάμερα, να σας δέσουν, όλα αυτά καλά. Τα σκεφτήκαμε. Κοίτα, α, κασκαντέρμα μου. Αλλά όταν ήρθε η ώρα για να το παίξετε, πώς νιώσατε? Κοίτα, εγώ εκείνη την ώρα όταν κάναμε το Sun Double, εκεί ένιωσα πολύ, ρε φιλέ, έτσι, αδρεναλίνη. Γιατί λέω κάτι θα κάνω τώρα. Ναι, ρε φιλέ, με πιάσαν να με βάλουν τα σκοινιά μέσα από τα πουκάμισα. Τα κουστούμια που φορούσαμε, εγώ φορούσα κουστούμι. Με δέσαν εκεί, με τραβήξαν έτσι. Και λέει, να ξέρεις, λέει, είχε πει ο συντονιστής εκεί, λέει, δεν το κάνεις εσύ, λέει, το κάνει ο άλλος κάτω, λέει, που κρατάει τα σκοινιά. Ναι, αυτό. Λέει, αυτό έτσι ναι. Μας έλεγε. Και είχαν φέρει ολόκληρο γερανό. Ήταν κάτι τούμπανα μάγκες που κρατούσαν τα σκοινιά. Ναι, ναι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δηλαδή, το stand εσύ το εκτελείς, αλλά άλλος με κρατάει. Ναι, άλλος με κρατάει. Το δηλαδή, stand... το impact δεν έφαγα impact. Με κράτησε ο άλλος με το σκοινί. Εγώ το κάνω το stand. Αλλά λέει, άμα ο άλλος δεν κρατήσει καλά το σκοινί, υπάρχει περίπτωση να φύγει κανονικά με τα μούτρα, ξέρω κάτω. Έτσι, αλλά γι' αυτό είσαι πέτσα. Και γι' αυτό δεν έφαγα το impact. Να το πω και σωστά. Στην ουσία το stunt. Το stunt για να καταλάβετε ήταν. Ναι, όχι, το impact. Παρεξηγηθείτε, τον Πέτσα τρολάρουμε με τα αγγλικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βασικά δεν τον τρολάρω πολλά χρόνια. Τον πρίζω πάρα πολλά χρόνια να πάει να μάθει αγγλικά. Πάρα πολλά χρόνια. Πες ότι ισχύει. Όποιος ξέρει, ξέρει. The Bricklayer official trailer. Το stunt που κάναμε ήταν στην ουσία να πηδήξουμε από μια σκαλοσιά. Έπεσε η σκαλοσιά δηλαδή μαζί μας, δεν πηδήξαμε. Ήρθε ο Άρον Έκχαρτ, έσπασε το ένα πόδι της σκαλοσιάς και έπεσε ολόκληρη σκαλοσιά με εμάς πάνω. Εγώ έκανα έναν cameraman και ο Πέτσας έκανε το stunt double του Ράντεκ και πέσαμε από τη σκαλοσιά. Αυτό ήταν το stunt. Κάτι που δεν είπαμε σημαντικό. Όταν έπεσε ο Πέτσας κάτω και περίμενε να έρθει ο Άρον Έκχαρτ να τον σκοτώσει και καλά με τη βαριοπούλα. Είχανε δύο βαριοπούλες. Είχανε μία προπ, ένα προπ λάστιχο και μία αληθινή. Και ο Άρον Έκχαρτ πήρε την αληθινή. Τι λες? Ναι, ναι, ναι. Είχε βάλει την αληθινή. Και φίλε, τη σκάει έτσι δίπλα από τον Πέτσα και σπάει το τσιμέντο, ρε. Τι λες? Ναι, ήμουν δίπλα, το είδα. Και εγώ, μάγκες. Αυτό δεν το ήξερα. Ένιωσα στο χέρι μου, σκάει, ξέρω εγώ, δίπλα στο χέρι μου και νιώθω αυτό το στρες, ρε φίλε, που ξέρω εγώ τι έγινε. Δίπλα μου ακριβώς έσκασε ακριβώς αυτό. Σοβαρά μιλάμε. Την αληθινή, ναι. Και λέω, τι έγινε. Ένιωσα τα πετραδάκια από
τη σκόνη, ξέρω εγώ, από το πάτωμα, ότι ήρθανε πάνω στο χέρι μου και χαίστηκα πάνω. Όχι, αλήθεια. Ρε. Έγινε και σεισμό δίπλα μου. Μπρο, αλήθεια σου λέω, ρε. Συνεχίζουμε. Κάστρα Σικές έχει γίνει full γνωστή η Θεσσαλονίκη, νομίζω, μέσα από αυτή την ταινία. Πολύ ωραία beauty shots πάντως με τα drones. Στα κάστρα εδώ πέρα έκανε πολλά stunts η Ευδοξία. Η Ευδοξία, ναι, μέσα στα μάξι. Έκανε περίπου. Αυτό θα Ευδοξία, να ενημερώσουμε ότι η Ευδοξία έπαιξε πιο πολύ από εμάς την ταινία, έτσι. Ναι. Γιατί ναι. Ήταν stand-double της Της Νίνα Ντόμπρεβ. Ακραίο, εντάξει. Έκανε διακοπές στη Σαντορίνη. Και η Ευδοξία έγινε όλη την ταινία. Όλη την ταινία. Όπου δείτε... Σοβαρά μιλάτε τώρα. Όπου δείτε κασκαντερικό με την Νίνα Ντόμπρεβ ήταν η Ευδοξία. Αυτό πρέπει να είναι στο Γιάλινο, στο Μέγαρο. Αεροδρόμιο. Ωραία φάση, φίλε. Ωραία, το αμάξι. Να το. Αυτό το Mercedes συγκεκριμένο το έχω δει αρκετές φορές. Είχανε ναι. Δύο. Τότε. Είχανε δύο. Είχανε. Ναι. Ένα και τα καταστρέψανε έτσι και τα δύο. Όπα. Όχι, oh, τρένα. Όπα. Τρένα. Εδώ έγιναν πολλά πράγματα. Εν τω μεταξύ, ενημέρωση. Έχω backstage από σχεδόν ό,τι υπάρχει. Δεν έχω την Αριστοτέλους που ήταν τα παιδιά. Δεν ήμουνα εκείνη τη μέρα. Έχω backstage. Πολύ χωμένα backstage που μπορεί να φαίνεται και το κινητό. Άμα το παρατηρήσετε. Δεν έχω δει την ταινία όμως για να το κρίνω ακόμα. Αλλά έχω full backstage. Ειδικά από το συγκεκριμένο μέρος. Έχω βάλει το κινητό. Δεν ξέρω άμα θα με κάνουν τίποτα μόλις δουν την ταινία. Μόλις δουν το backstage βίντεο. Okay. Εκείνη την ημέρα, φίλε, εγώ, ο Κώστας και δύο οι άλλοι Riggers, μας βάλανε να κρατάμε πραγματικά όπλα. Τρεις ώρες, φίλε, έτσι. Ναι, που στοχεύατε στο τρένο. Πως... Μετά ήρθα και αντικατέστησα έναν εγώ. Εγώ πήγα ειδικές δυνάμεις, ξέρω να κρατάω όπλο. Κρατούσα το ΙΤΚ-11 που ήταν 7 κιλά το όπλο. Αλλά αυτό με έδωσαν 3 κιλά, αλλά 3 ώρες έτσι. Ναι, εντάξει. Ήταν η πρώτη μέρα. Και η πρώτη μας εμπειρία με την ταινία. Ήμασταν τέρμα ψαρωμένοι και όλα πώς, γιατί μας βάλανε πρώτα 6 ώρα το πρωί να ντυθούμε πάνω κάτω, φούστα μπλούζα, μέσα στο κρύο, φίλε. Και ήταν η πρώτη μας εμπειρία και όλα σαν ομάδα. Ω, με τρελά όνειρα και τέτοια. Καθίσαμε εκεί πέρα, είχε τόσο κρύο. Δεν φορούσα, φίλε, κάλτσες, επειδή έπρεπε να φρώ τα σκαρπίνια. Τα σκαρπίνια, τα loafers. Φίλε, είχα παγώσει μέχρι να ντυθούν. Να βάλουν σωστά τους κομπάρτσους. Εγώ έκανα τον κακό, αλλά όλοι μαζί είχαμε ρόλο για να κοπανιόμαστε από πίσω από την κάμερα να φαίνεται ότι υπάρχει σωστά, κίνηση. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να πούμε ότι ήμασταν μια ομάδα Κασκαντέρ, μια Ρώση και 5 Έλληνες, 6, οι οποίοι γυρίσαμε όλη την ταινία, έτσι. Δηλαδή, σε αυτές τις σκηνές που φαίνονται μπούγιο και να πλακώνονται πολύ, είμαστε όλοι Κασκαντέρ. Είναι ίδιοι και ίδιοι. Ναι, ίδιοι και ίδιοι είναι. Δεν ξέρω αν θα παρατηρήσει αυτό ο κόσμος. Θα μπορούσε. Ναι, άνετα το παρατηρήσει. Είμαι περίεργος να δω πώς θα το. Να πούμε φυσικά για τον Ρικάρντο που ήταν ο Κασκαντέρ που οδηγούσε τη μηχανή. Ιταλός. Τρελός. Ναι. Για κάθε πέσιμο με τη μηχανή γύρω στα 500 ευρώ. Αλλά έπεφτε και. Έπεσε και μια πόσες φορές, 6 φορές. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι στο Μποέμ. Καλά, εδώ χορό. Εκεί και αν παγώσαμε. Δύσκολη νύχτα. Θα βλέπετε στο βίντεο όλοι να είμαστε, ξέρω εγώ, χαλαροί, καλοκαιρινοί. Οι γυναίκες όλες να είναι με έξω τους ώμους και αυτά εδώ. Καλοκαιρινά ρούχα. Καλοκαιρινό όλο ήταν τέλος πάντων το σκηνικό. Παγώσαμε. Όταν είχαμε κάνει τη σκηνή, Φεβρουάριο. Δεν ήταν καλοκαίρι. Πάρα πολύ κρύο. Για όλους ήταν πολύ δύσκολη ημέρα. Πάρα πολύ. Εμείς βγήκαμε νοκάου την άλλη μέρα. Όπα, πάμε στα καλά σκηνικά. Όχι, ο Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ωραία, μίλε, να τους φαίνεται. Να τους ο Ρωμαίο. Πρώτη φορά έτσι που μας χωρίζανε, επειδή εγώ ήξερα και τους να μιλάω ρώσικα, μάλλον με πήρανε πιο πολύ στα δικά τους και με δώσανε έτσι ρόλο. Λέει, στάσε λίγο το αριστερό χέρι, λέει, του κακού. Και με βάζουν στην καρταρόπα, με ντύνουνε, με κάνουν, με ράνουν και βλέπω έτσι πολύ χρυσαφικά, ρε παιδί μου, πολύ μαφιόζικη συμπεριφορά. Και λέει, σου ταιριάζει, με ντύσανε, με κάνουν, με ράνουν. Τέλος πάντων, έρχεται αυτή η μέρα, κάνουμε, λέει, που τα κασκαντρικά τότε στα Λαδάδικα. Εμείς από τις προηγούμενες ημέρες κάναμε προπόνηση, δηλαδή πώς να με ρίχνουν στο τραπέζι. Πριν ξεκινήσει να γράφει όλο αυτό το πράγμα, κάναμε 1,5 μήνα προπόνηση με τους Ρώσους. Και μετά ξεκίνησε όλο αυτό το γύρισμα. Φίλε, με ντύσανε και ήταν ακριβώς έτσι δίπλα μου η κάμερα, φάτσα κάρτα. Και δεν ήξερα κιόλα τι να κάνω. Λέω να μιλήσω, να μην μιλήσω. Δεν φοβόμουν να μιλήσω, ρε. Λέω πρέπει να μιλήσω εδώ, να μην μιλήσω. Δεν ξέρω. Αλλά φίλε, άξιζε. Ήταν κακός μαφιόζος. Δες εδώ τι κάνει. Ούριμπρο την έφυγε καλά. Πολύ ξύλο μέσα εκεί, φίλε, να ξέρετε. Φάτσα κάρτα. Παιδιά, 1.34, πατήστε εκεί το The Brick Layer να δείτε το τρέιλερ. Προφαινόμαστε ξεκάθαρα. Καλά θυμάσαι εκείνη τη μέρα. Άγχος. Πρώτη φορά να ξέρετε, είχα δει τον Ντικέι να αγχώνεται όντως. Εγώ. Προηγή σα έχω δει. Ναι, ναι. Πρώτη φορά είχα δει τον Ντικέι να αγχώνεται. Μπρο, λίγο είχε αγχωθεί. Λιγάκι είχα. Μπρο, διάφορα. Δεν αγχώθηκα. Φαίνεται από τη φάτσα. Με πολλά κοιλιά.
Ψέματα όλα. Άκου τι λέω, Πέτσα. Όταν ήρθε η κάμερα μπροστά, πάθαμε λίγο κοκομπλόκο. Τώρα είναι η ευκαιρία ζωή, λέω. Ή θα γίνει Hollywood star, ή όχι, ξέρω εγώ. Το παίζω εκεί άνετο. Μαλί, το είχα φτιάξει τέλειο. Κρατούσα εκεί το όπλο, έπρεπε να ήμουν έτσι σοβαρό, γιατί στοχεύαμε τον κακό. Λένε εκεί 3-2-1 action. Και μετά βγαίνει εκεί βαρά με το όπλο. Νομίζω και καλά με βαρούσαν στο πόδι. Και έπεφτα εκεί, φώναζα, ξέρω εγώ. Α, βοήθεια, ξέρω εγώ. Και έβγαινε ο DK να με βοηθήσει. Μετά νομίζω με βαρούσαν και έπεφτα κάτω στο πάτωμα. Και μετά σκότωσαν και τον DK. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Ναι, να πούμε το πιο σημαντικό βέβαια, ότι γενικά είχαμε έναν ρόλο σαν Κασκαντέρ. Ήμασταν οι κακοί, κάναμε τους μαφιόζους. Παρόλο που γυρίσαμε όλες τις σκηνές, τις υπόλοιπες σκηνές της ταινίας ως Κασκαντέρ, είχαμε και αυτό το μικρό ρόλο, ας πούμε, ως οι κακοί της ταινίας, ας πούμε. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο φαινόμαστε κιόλα σε μία σκηνή. Επιτρέπεται να φανούμε σε μία σκηνή. Λοιπόν, εμάς που μας έδειξαν εδώ πέρα έξτρα, ήξεραν, ας πούμε, αυτοί που παραγωγή της ταινίας και όλοι αυτοί, ότι είμαστε, ας πούμε, πιο γνωστοί. Φαντάζομαι γι' αυτό. Δεν ξέρω στην ταινία αν φαινόμαστε όντως. Φαντάζομαι θα φαινόμαστε. Αυτή ήταν δυνατή σκηνή. Η συγκεκριμένη σκηνή, OK, ήταν μια χαρά. Η προηγούμενη, η επόμενη, δεν θυμάμαι, που πυροβολάμε και οι δύο, είχε γίνει ένα σκηνικό τέλος πάντων. Με την κάμερα που ήταν και με την κάμερα, λοιπόν. Μου λέει ο coordinator, ο stand coordinator, μου λέει θα πυροβολάτε, λέει. Δεξιά από την δεξιά. Κάμερα. Δεξιά. Δεν είχε πει δεξιά από την κάμερα, είπε θα πυροβολάτε από δεξιά. Μας κοιτάει όπως βλέπουμε εμείς εσάς τώρα. Και λέω, είμαι σε φάση εγώ δεξιά από εσάς. Δεν το διευκρίνησε. Ο συγκεκριμένος ήξερε, δεν δικαιολογείται. Ισχύει. Ήξερε ότι είμαστε πρώτη φορά ever. Λέω τώρα, δεν ήταν στιγμή που θα ρωτούσα, γιατί ήταν περίεργη εκείνη η στιγμή, τέλος πάντων. Δεν ήταν για να ρωτήσω. Πυροβολάει ο Πέτσας σωστά, και εγώ στην αρχή πυροβολάω, OK, πυροβολάω προς τα εκεί, αλλά μπαίνει η κάμερα μπροστά και μας έχουν πει ότι όταν είναι κάποιος μπροστά σου, δεν τον πυροβολάς. Και εγώ επίτηδες έκανα από την άλλη πλευρά. Για να μην βρω την κάμερα. Και σταματάει τη σκηνή και αρχίζει να με κράζει, ξέρω εγώ, να μου τη λέει full. Δεν είσαι. Α, είχε κορονοϊό. Δεν το έζησε. Του έκραξε, φίλε, τέρμα, ρε, σε αυτή τη σκηνή. Είχα χεστεί πάνω μου, να ξέρει. Του έκραξε τέρμα, φίλε. Δεν με συγκίνησε δευτερόλεπτο. Ήταν όλη η παραγωγή πάνω από τα κεφάλια. Ναι, ρε, είχε έρθει ο άλλο. Ο παραγωγό είναι πάνω από το κεφάλι μα και του είχαν με ξετουκτσαν έτσι και ναι, οκ. Εγώ ήμουν σε φάση, εντάξει, οκ. Παρακάτω. Φαίνεται πολύ tactical ο Πέτσας. Εντάξει, κάναμε και σεμινάρια έτσι. Πριν γυρίσουμε την ταινία, είχαμε πάει Βουλγαρία. Κάναμε σεμινάρια σε μια άλλη μεγάλη παραγωγή που ήταν συμπαραγωγή του The Bricklayer με τη Millennium Films, που ήταν η Νούμπο Γιάννα φυσικά. Yeah. Και εκεί πέρα κάναμε στα τεράστια στούντιο τα σεμινάρια. Σε εκείνα τα στούντιο κάνουν το 20% των το ταινιών που υπάρχει στον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, αυτή η σκηνή. Λοιπόν, εδώ έχουμε ιστορία να πούμε εδώ. Με το Καλάσνικο, με το ΑΚΑΠΑ. Αρχικά δουλεύαμε όλη τη μέρα στις πρωινές σκηνές και στις νυχτερινές δουλεύαμε όλη νύχτα. Δηλαδή ξεκινούσαμε τις 7 και τελειώναμε 5-6 το πρωί. 12ωρο σίγουρα. Το 12ωρο, άνετο. Αυτή τη σκηνή τη γυρίσαμε 3 η ώρα, φίλε, τη νύχτα. Ήμουν αψόφιος, καθόμουν 2 ώρες αγχωμένος πάνω από τους σωλήνες και κοιτούσα και προσπαθούσα να καταλάβω πώς θα πέσουν πάνω μου. Αυτό ήταν μεγάλο φάουλ τους. Δεν ήταν σωστό αυτό που κάνανε με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν σωλήνες ψεύτικοι. Όχι, αληθινοί ήταν. Πέβεσαι σωλήνες. Να, πέβεσαι ήταν, ναι. Πέβεσαι τεράστιοι που άμα το σήκωνε στον έναν είχε κάποια κιλά. Καθόμουν το μελετούσα πόση ώρα. Θυμάμαι κι εγώ ήμουνα, λέω πώς θα πέσει, πού θα πέσει, βάση φυσικής αυτό, ναι, εκείνο, ναι, ναι. Πώς θα γίνει. Είχαν πει ότι θα το ανατινάξουν και θα πέσουν οι σωλήνες πάνω στο Unique. Η σκηνή ήταν η εξής. Ήμασταν στα τρένα και υποτίθεται ότι εγώ έβγαινα σαν ο κακός, ο μαφιόζος, ας πούμε, κυνηγούσα την Νίνα Ντόμπρεφ. Η Νίνα Ντόμπρεφ ήταν κάτω από το τρένο και με πυροβόλησε τις σωλήνες που ήταν από πάνω μου. Οι σωλήνες πέσανε πάνω μου και με σκοτώσανε. Και το θέμα είναι ότι παραλίγο να γίνει πραγματικό. Πώς έγινε τώρα αυτό, πώς κάνουν τέτοιες σκηνές? Φυσικά δεν πυροβολάνε, έτσι, ούτε λύνονται μόνοι τους οι σωλήνες. Τους πυροδοτούν. Κάνουν μια μικρή έκρηξη για να σπάσουν οι μάντες. Οπότε καθόμασταν εκεί όλη νύχτα, μελετούσαμε. Φίλε, ήρθανε, ξέρεις πόσα άτομα ήρθαν να μου πούν τη γνώμη τους. Ένας άνθρωπος είχε δίκιο. Ήρθε ο γιατρός και μου είπε. Να ξέρεις, μου λέει, θα πέσουν στα πόδια σου. Α, ναι, ναι, το θυμάμαι, πρώτα. Εγώ δεν θα το έκανα στη θέση σου που είχε πει. Ένας άλλος ο παππούς που είχε έρθει και σου είχε πει ένα λεπτό πριν το κάνεις. Έρχεται, σε πιάνει. Τώρα είσαι εδώ. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Ή τώρα ή ποτέ. Και του λέει αυτό ένα λεπτό πριν το κάνει. Φίλε, καλά που άκουσα τον γιατρό και έβαλα προστατευτικά στα πόδια. Όταν του πυροβόλησε και έσπασε ο ημάντας, πέσανε ακριβώς πάνω μου έτσι. Μετά κάποια αναπήδησαν, πέσανε πάνω μου, έβαλα τα χέρια και με πλάκωσαν. Πέφτουν πάνω του, άστο. Να το σφύρι που με βάρισε. Ναι, η βαριοπούλα. Ευδοξία. Λοιπόν, αυτή είναι η Νίνα Ντόμπρεφ, έτσι. Αυτή είναι η ευδοξία. Αυτή είναι η ευδοξία, ναι. Απίστευτο, τι έχουν κάνει, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι που θα παρατηρήσετε όλοι οι Έλληνες, οι πινακίδες του αυτοκινήτου έχουν 4 γράμματα αντί για 3. Γιατί όμως? Για να μην ταιριάσουν με κάποια αληθινή. Εντάξει, οκ. Σωστό. Είναι προπ, ναι. Να το Κώστας. Ο Κώστας. Εδώ είναι ο Κώστας. Απατσίδη, τι λέει. Θα μιλήσω εκ προσώπως του Απατσίδη. Ήταν μια εβδομάδα εκεί, κάθε μέρα. Και τις 7 μέρες, φίλε, ήταν, δεν ξέρω, 7 ήταν, 5 ήταν. Ήταν κάθε μέρα.
νερά 12 ώρες βρεχμένος. Τι λες, μια εβδομάδα ήταν αυτό. Πέντε μέρες. Όχι, ρε μπρο. Δύο μέρες πρέπει να πήγε. Πέντε μέρες. Είχαν τεχνητή βροχή, έπεφτε από πάνω. Όσες και έριχνε ώρες, βροχή, όχι ψυχά, αλλά βροχή. Θα το δείτε και στην ταινία. Έρχεται, λέει, τον σκοτώνει. Μετά λέει, για να φαίνεται ότι κάποιο είναι εξαπλωμένο, έπρεπε να είναι συνέχεια εξαπλωμένο μέσα στο νερό. Χειμώνα κιόλα, έτσι. Χειμώνα, αυτό ήταν κανόνα, sorry. Ήταν κανόνα όταν πεθαίνει, πέθανε. Και είσαι εκεί που είσαι ακίνητο. Μπορεί να είσαι και μια εβδομάδα εκεί πέρα να γυρνάνε μια σκηνή. Μια και να είσαι εσύ εκεί. Που το ρώτησα τον Κώστα, θα το ξανά έκανε αυτό για τόσα λεφτά. Ναι. Λέει, δεν το ξανά έκανα, λέει με τίποτα ξανά. Τα δύσκολα στάντ που πληρώνουν παραπάνω, έτσι. Και αυτό για μένα θεωρείται. Ναι, ρε, βρω, πλάκα. Ναι, φίλε, γιατί ήταν μουσκεμα. Ήταν πόσες μέρες μουσκεμα, 12 ώρες. Ναι, ναι. Μια ωρίτσα να σε μουσκέψουν, αρρώστησες. Αλλά ωραία χορογραφία εδώ. Τι χορογραφίες είναι ωραίες με στην ταινία, σίγουρα. Σαν σερ, φίλε, πώς το κάνατε. Και αυτό Θεσσαλονίκη έγινε. Ναι, αυτό στο στούντιο εκεί πέρα. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραίο το τρέιλερ. Ο Άρον Έκχαρτ, φίλε, έδωσε ρέστα. Δεν το περίμενα από τον Άρον Έκχαρτ να κάνει τέτοιο πράγμα. Ο τύπος είναι 58 χρονών. Πόσο χρονών είναι. Λίγα είπες. Και έκανε 2 μήνες σερί. Έκανε προπόνηση μαζί μας. Γενικά ήταν πολύ καλή εμπειρία. Περάσαν πολύ ωραία. Γίναμε και φίλοι με τους πιο διάσημους κασκαντέρ της Ρωσίας. Πότε βγαίνει η ταινία. Πότε βγαίνει πέτσα ταινία. Η ταινία παιδιά βγαίνει 4 Ιανουαρίου. Όντως. 4 Ιανουαρίου στην Αμερική. 4 Ιανουαρίου στην Αμερική. Τώρα Ελλάδα λογικά θα το παίξουν πιο μετά. 2 εβδομάδες μετά. Μέρες μετά το πολύ, ξέρω εγώ, να βγει η Ελλάδα. Να πάτε στον κινηματογράφο να τη δείτε. Δεν ξέρουμε πόσο καλή ή όχι είναι, αλλά θα είμαστε εμείς μέσα. Στην πρεμιέρα θα πάμε και εμείς, εννοείται, και μπορεί να μας πετύχετε εκεί, που ξέρετε. Δεν λέμε που θα πάμε όμως. Βγάλτε story τέλος πάντων όταν μας δείτε, αλλά πού να το κάνετε, δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να ξαναδείτε την ταινία. Όταν την ξαναδείτε κάπου, story. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, παιδιά. Κάντε like, subscribe, comment από κάτω να μας πείτε τη γνώμη σας. Πρώτο και λέμε... πείτε να κάνουμε κι άλλο. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σε ένα επόμενο react. Οχ, δεν έγραφε. Δεν έγραφε, ρε μπρο. Όχι, ρε γάμο το. Τι δεν έγραφε, ρε. Δεν έγραφε. Ξανά, ρε.